Είχαμε μια πολύ φιλική και ζεστή συζήτηση, όπως ταιριάζει στις μέρες, στις γιορτινές μέρες, με τους απόμαχους της δουλειάς εδώ στο ΚΑΠΗ, αλλά τους γεμάτο ζωή ανθρώπους τρίτης ηλικίας. Άκουσα με πολύ προσοχή και τις ανησυχίες για τις δυσκολίες της ζωής, αλλά και τις θετικές πρωτοβουλίες, ιδιαίτερα τα μέτρα που στηρίζουν τους οικονομικά δύναμους. Είναι γεγονός ότι το 2018 θα είναι μια κρίσιμη χρονιά. Και είναι βέβαια αλήθεια, όπως όλα μέχρι σήμερα δείχνουν, ότι η χώρα μας στα μέσα του 2018 θα βγει από την σφιχτή επιτροπία, χάρη κυρίως στις μεγάλες προσπάθειες που έγιναν, πρωταρχικά από τον ίδιο τον ελληνικό λαό. Θέλω λοιπόν να πιστεύω ότι έχουμε ως κοινωνία και ως χώρα ένα μεγάλο στοίχημα μπροστά μας. Ένα στοίχημα που θα δώσει τη δυνατότητα στην ίδια την κοινωνία να επιλέξει για το πώς θα προχωρήσουμε την επόμενη μέρα. Χρειάζεται να γυρίσουμε σελίδα, να αξιοποιήσουμε με δίκαιο τρόπο τις μεγάλες δυνατότητες που έχουμε ως χώρα και τα πολύ ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχουμε ως περιοχή. Σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να συμβάλλουν όλοι, αφήνοντας στην άκρη και την καταστροφολογία και τον μηδενισμό. Δεν τέτοιου είδους, αν επιμένει κανείς σε τέτοιου είδους επιλογές, δυστυχώς συμβάλλει στα σχέδια που θέλουν στο πισωγύρισμα στην εποχή της διαπλοκής και της διαφθοράς. Είμαι αισιόδοξος πως η κοινωνία έχει και μνήμη, έχει και γνώση. Συνομίλησα με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, ανταλλάξαμε ευχές και θέλω επ' ευκαιρία να απευθυνθώ σε όλους τους ροδοπίτες και τις ροδοπίτησες και να τους ευχηθώ χρόνια πολλά. Στον καθένα και στην κάθε μία ξεχωριστά, να ευχηθώ καλή και δημιουργική χρονιά, με υγεία, με δημιουργικότητα, με αισιοδοξία και ελπίδα. Αφήνουμε πίσω μας μία πολύ δύσκολη χρονιά, τόσο για τις ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά κυρίως για τις ελληνικές οικογένειες. Το 2018 μπορεί να είναι ένας καλύτερος χρόνος για όλους, μπορεί όλοι να πάνε καλά, αν η Θράκη πάει καλύτερα. Αυτό όμως δεν αρκεί να το ευχόμαστε, πρέπει να το ξαναπαλέψουμε όλοι μαζί. Και αυτό θα κάνουμε. Χρόνια πολλά σε όλους.